ντύνομαι. Τι να κάνω, να βγω γυμνός να πλώσω έξω. Περίμενε. Ένα λεπτάκι και θα πάω. Δεν ήθελα να πας τώρα, απλά εγώ δεν θα πιστεύω. Δεν θα πιστεύω τώρα, ντύνομαι και πάω. Απλά δεν πάω τώρα, δεν μιλάς πότε ακόμα, δεν σου μιλάω πριν. Δεν μιλήσα από το λέω ότι αμέσως μόλις την πρώτη θα πάω να το κάνω. Εγώ δεν είπα κάτι άλλο. Το παίρνει προσωπικά, το μαγιό μου. Δεν προσωπικά, το είναι γενικότερα. Όταν δεν μιλάω, δεν μιλάω ποτέ εγώ. Τι να μιλήσω ποτέ. Τι θα παίρνει προσωπικά, παιδί μου, για το μαγιό μου. Δεν ακούσω τι λες. Εγώ δεν μιλάω για σένα και θα δεν μιλάω. Δεν έχω πει ποτέ κάτι για σένα, ποτέ. Πάντα το λεφτά σου. Χωρίς να καταλάβω τον λόγο ακριβώς, μιλάει λίγο από πίσω για μένα. Τον έπιασα και του είπα ότι θα ήθελα, άμα άλλη φορά έχει κάποιο πρόβλημα, να έρθει να μου το πει. Μου είπε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ωστόσο ξέρω ότι έχει μιλήσει για μένα. Αυτά γίνονται κυρίως όταν είμαστε μόνοι μας. Δηλαδή θα μου μιλήσει απότομα όταν είμαστε μόνοι μας. Όταν είναι τα άλλα παιδιά μαζί, δεν μιλάει έτσι. Δεν ήρθα στο Survivor για αυτό το πράγμα. Δεν έχω καμία όρεξη να ασχοληθώ με αυτό. 39 χρονών άνθρωπος είναι. Είμαι 28. Αν θέλει να ασχολείται με αυτά, δικαίωμά του, εγώ δεν θέλω να το δώσω έκταση. Είπα ότι άμα θέλει να μου μιλάει, από εκεί και πέρα δικαίωμά του να κάνει ό,τι θέλει.